Έχω καλέσει σήμερα τον κύριο Γιάννη Βασιλιάδη. Είναι φοιτητής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα το πρωί, κύριε Βασιλιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, υπάρχει προβοκάτσια, υπάρχει εμπλοκή του παρακράτους στα προχθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που δεν έχουν προηγούμενο από άποψης βίας. Κοιτάξτε, όπως είπατε σωστά, τώρα να προσδιορίσουμε ακριβώς, δηλαδή από την αρχή τι έχει συμβεί, για να δούμε, να σκεφτεί και ο κόσμος. Γιατί εντάξει, και οι απαντήσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Δηλαδή τώρα, όπως αναρωτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στη Βουλή, είναι κράτος, είναι παρακράτος, τι είναι ακριβώς, είναι δύσκολο να πει κανείς. Όμως, εμείς βλέπουμε ότι έχουμε καταγγείλει μάλλον ότι από προχτές, όπως είπατε κι εσείς, εξελίσσεται ένα οργανωμένο σχέδιο από τη μεριά της κυβέρνησης, αξιοποιώντας και τη δράση διάφορων ομάδων προβοκατόρικων, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τους φοιτητές, με τους αγώνες τους, με τους συλλόγους τους, και προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο που σας λέω. Που ποιο είναι το σχέδιο, για να το πούμε απλά. Το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα καταστολής, φόβου, το οποίο θα νομιμοποιήσει την παρουσία μόνιμα αστυνομικών δυνάμεων εντός των πανεπιστημίων και θα ουσιαστικά αυτό το οποίο έζησαν πολλοί φοιτητές προχτές θα είναι μόνο μία μικρή γεύση από αυτό που θα δούμε στο μέλλον, δηλαδή φοιτητές σε αμφιθέατρα, σε σχολές, σε εργαστήρια να δακρύζουν από χημικά, να κοντεύουν να κουφαθούν πηγαίνοντας στη σχολή τους επειδή πέφτουν νεκρό του λάμψης στο φουαγέ της σχολής τους, άλλοι να ξυλοφορτώνονται. Δηλαδή είναι μια ανώμαλη κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι εξελίσσεται ένα σχέδιο. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αντιδράτε στην τοποθέτηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ουσιαστικά της ελληνικής αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια όπως το περιγράψατε. Έχετε αντίρρηση όμως γενικώς στη φύλαξη και στην περιφρούρηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από μια ιδιωτική εταιρεία security ή εν πάση περιπτώσει από μια πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν θα έχει αρμοδιότητες προανάκρισης ούτε δικαίωμα σύλληψης όπως έχει η αστυνομία εκτός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Για πείτε μας έτσι καθαρά τη θέση σας. Κοιτάξτε, εμείς σε καμία περίπτωση δεν είμαστε κατά της φύλαξης του πανεπιστήμιου. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει λογικός άνθρωπος σε αυτό που να λέει όχι, να μην φυλάσσονται υποδομές, το προσωπικό των πανεπιστημίων κτλ. Αυτό όμως και είναι και αίτημα των φοιτητικών συλλόγων και των φοιτητικών συλλόγων στον οποίο συμμετέχουν τα μέλη της ΚΝΕ και στους συλλόγους που το ψηφοδέλτιο που στηρίζει η ΚΝΕ είναι πρώτη δύναμη κτλ. Είναι αίτημα αυτό, διαμορφωμένο, διατυπωμένο δηλαδή από τους φοιτητές χρόνια τώρα, ότι να υπάρχει φύλαξη από υπηρεσία η οποία θα βρίσκεται, υπηρεσία φύλαξης, η οποία θα βρίσκεται στην ευθύνη των ιδρυμάτων. Έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό πρώτον από το ειδικό σώμα καταστολής, όπως το λέμε εμείς, που είναι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, που θα ανήκει απευθείας, όπως είπατε, στην ελληνική αστυνομία. Και είναι επίσης κάτι τελείως διαφορετικό από διάφορες εταιρείες security, διότι συνολικά εμείς είμαστε και παλεύουμε ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Να το πω έτσι. Ναι, δηλαδή επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πανεπιστήμια. Δηλαδή οι τέτοιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως και στη λέσχη του Απιθυτά, που αναδείχθηκε το θέμα τις προηγούμενες μέρες, έχουν και άλλο τύπου συνέπειες, γιατί ο εργολάβος και η επιχείρηση που θα έρθει στο πανεπιστήμιο θα έρθει με άλλους σκοπούς από το να φροντίσει την προώθηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, την αναβάθμιση του πανεπιστημίου, μάλιστα, την προστασία κτλ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Βασιλιάδη.